Και βέβαια και σήμερα να πούμε ότι είναι η μέρα παρεμβάσεων και προτάσεων. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Ζέρχοφερ, ο οποίος έκανε μια πρόταση στη G6, λέγοντας ότι όσοι μετανάστες και πρόσφυγες έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, εκεί λοιπόν να ξεχωρίζονται και να ρωτούν αυτούς που δικαιούνται άσυλο σε ποια χώρα θέλουν να πάνε. Όταν λοιπόν θα ρωτούν και θα πηγαίνουν σε αυτή τη χώρα, αυτή η χώρα να είναι υπεύθυνη και για την αίτηση ασύλου. Αυτό, δηλαδή ουσιαστικά ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ζήτησε την αλλαγή της συμφωνίας του Δουβλίνου, που λέει ότι στην πρώτη χώρα που θα μπαίνουν, εκεί θα πρέπει να παίρνουν και το άσυλο, να κάνουν και την αίτηση ασύλου. Επίσης, είχαμε μία παρέμβαση στα παραπολιτικά FM και μία πρόταση από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είπε ότι σε συνεργασία με τον κύριο Στυλιανίδη είπαν στον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών ότι καλό θα ήταν τα γραφεία της Frontex, δηλαδή οι εγκαταστάσεις της, αλλά και τα κέντρα εκπαίδευσης που έχει, να μεταφερθούν στην Ελλάδα. Έτσι θα εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες. Βέβαια, είπε ότι τα συγκεκριμένα γραφεία και τα κέντρα εκπαίδευσης είναι και στην Πολωνία και αυτό ίσως θα ήταν και για την Πολωνία. Μιλάει πάντα, θα ήταν έτσι μια παρέμβαση όσον αφορά την πολιτική της που δεν δέχεται κανέναν πρόσφυγα και κανέναν μετανάστη. Είναι αυτές Λιανίδα, με τη διευκρίνηση τον κύριο Στυλιανίδη, εννοούμε τον Επίτροπο. Έτσι, τον Επίτροπο που έχει και αρμοδιότητες για το προσφυγικό. Και είναι οι τοποθετήσεις χθεσινές, οποίες ακούσαμε, οι οποίες κινούνταν μη τι άλλο προς σωστή κατεύθυνση. Καταδεικνύουν ότι λαμβάνουν τα μηνύματα και στην Ευρώπη και ίσως θα μπορούσαμε να δούμε εάν αυτά τα πράγματα αποκτήσουν συγκεκριμένη δομή, συγκεκριμένες διαδικασίες, να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι σε ό,τι έχει να κάνει με την προσφυγική και τη μεταναστευτική κρίση. Έχεις απόλυτο δίκιο που έφερε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήρθε και η κυρία Μιγιάτοβιτς, είναι η Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, επισκέφθηκε τη Σάμο, τη Λέσβο και την Κόρινθο και εκεί βέβαια είδε την κατάσταση που επικρατεί στα κέντρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι ειδικά στη Σάμο συνάντησα ανθρώπους, οικογένειες, οι οποίες δεν χωρούν μέσα στο κέντρο υποδοχής, ανεβαίνουν στις πλαγιές και ουσιαστικά κόβουν δέντρα και σπρώχνουν βράχους για να βρουν ένα σημείο μόνο και μόνο για να στήσουν ένα αντίσκηνο και να μπουν μέσα.